Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό καλοκαίρι. Καλησπέρα κεντρική παρουσίαση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, νιώθω αμηχανία. Έκανα τηλεόραση στο παρελθόν για αρκετά χρόνια. Για αρκετά. Για αρκετά διαστήματα τέλος πάντων. Είσαι στα media από το 81. Είμαι στα εφημερίδες περιοδικά και τα λοιπά από το 81. Ραδιόφωνο καμιά 36 χρόνια. Σήμερα νιώθω μεγάλη αμηχανία. Για ποιο λόγο? Περίπου μισή ώρα πριν μπούμε στο στούντιο, ο Κωστής ο Ραπτόπουλος είχε μία σύγκρουση με τον... δεν μπορώ να πω με ποιους. Υπήρξε μία επέμβαση. Παρέμβαση το λέμε. Μία παρέμβαση και ο Κωστής ο Ραπτόπουλος προς το παρόν δεν μπορεί να παρουσιάσει αυτή την εκπομπή. Γιατί πάρα πολύ απλά θεωρείται απαράδεκτο το να χλεβάζει και να μιλάει με σκληρό, με χαρακτηρισμούς σκληρούς για επωνύμους της showbiz. Υπήρξαν τηλέφωνα και πιέσεις από υψηλά ισταμένους διαφόρων καναλιών. Θα δούμε τι θα γίνει, δεν είναι κάτι μόνιμο. Η όλη ιστορία έγινε περίπου πριν ξεκινήσουμε μισή ώρα 40 λεπτά. Και μάλιστα ήταν να έρθω αργότερα εγώ, μετά τις 12.30, αλλά μου ζήτησε, έφυγε από τη συναυλία τώρα που ήμουν στο principal, για να κάνω την εισαγωγή, να παρουσιάσω την εκπομπή και μάλλον θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μαζί σήμερα με τα παιδιά έχω στα δεξιά μου τον Δήμο, τον Αεξή, στα αριστερά μου έχω τον Νίκο τον Ολλανδό και τον Άκη, τον οπαδό του Παναθηναϊκού, να είναι καλά τα παιδιά. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας για το σκηνικό που πάει να διαμορφωθεί και ελπίζουμε φυσικά ότι δεν θα είναι μόνιμο. Δηλαδή, προσωπικά εγώ δεν το ξανακάνω αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν τώρα αυτό μπουν ξανά τέλος, όχι, θα έρχομαι κάθε και εγώ έτσι. Όχι, με τίποτα. Η εκπομπή αυτή είναι του Κωστή του Ραπτόπουλου. Έρχομαι επί πάρα πολλά χρόνια. Πρώτη φορά πότε είχα έρθει στο πρώτο προηγούμενο κανάλι που ήταν. Νομίζω δεν τίθεται θέμα. Θα ήταν και πούλημα και ανήθικο από τη μεριά μου, που ξέρω τον Κωστή τόσα χρόνια, να το κάνω αυτό. Το κάνω απόψε, μου το ζήτησε ο Κωστής, μόνο για αυτή τη βραδιά. Με την ελπίδα ότι θα αποκατασταθεί η τάξη. Να κάνει showbiz πίσω, κατάλαβε. Θα έχει κάποιες συζητήσεις ο Κωστής αυτές τις μέρες εδώ με το κανάλι και δεν ξέρω με ποιους άλλους λοιπά, και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Διαφορετικά η μαρμίτα δεν θα ξαναβγεί. Καπού. Οδηγίες επιβίωσης σε ένα σκληρό κυριακάτικο τηλεοπτικό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε στον αέρα Κωστή Ραπτόπουλο. Ήταν και σαν τα βενζινάδικα. Σκούν τα βενζινάδικα από τα ζητά. Έλα, στον αέρα είσαι, Ραπτόπουλε. Εσύ λέει, δεν υπάρχει εδώ. Με παοξία έχω να κάνω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάναμε μία πλάκα. Κανένας δεν πίεσε τον Ραπτόπουλο επειδή κράζει τους επωνύμους της showbiz. Το πρόβλημα είναι ότι έχει μπλέξει, όπως λέει ο ίδιος, με παοξίδες χαμηλού IQ. Λοιπόν, Κωστή, τι συνέβη, πες μας. Το να μείνεις από βενζίνη στον δρόμο στην Εγνατία εδώ είναι φυσιολογικό. Ναι. Όταν οδηγάει ο Τζόρνταν και δεν έχει υπολογίσει τα χιλιόμετρα. Το ότι είναι παοξίδες χαμηλού IQ, που φαίνεται. Ότι φτάνει τα βενζινάδια που ήταν κλειστά, λέει. Τρία βενζινάδια και τα κλειστά. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω μείνει στην Εγνατία οδό, έχω πάει κοσάνευτο λιμαίδα με αυτό το ταγάρι να πούμε. Έχω πάει Εγνατία. Κάναμε αυτό το show, το μαζέψαμε χρήματα για το αμάξι του Τζόρνταν και ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, φανταστική. Ο κόσμος πολύ καλός μας ψάχνει και στο γυρισμό. Ρε φίλε, μείναμε από βενζίνη. Γιατί μείναμε, ρε Τζόρνταν, από βενζίνη? Γιατί ήταν τρία βενζινάδια κλειστά. Καλά, λέω, δεν ήξερες ότι θα μείνουμε από βενζίνη? Και φωνάξε με τη σήμανση να πούμε. Ήρθα από τη Βέρεια, έβαλε κάτι κόνους εδώ για να μας ξαναπατήσουν, γιατί είναι σκοτεινά εδώ, να μας κάνουν κομμάτια. Το στείλαμε τον άνθρωπο στο κλειδί μαγείας να μας φέρει βενζίνη για να πάρει το ταγάρι να βάλει βενζίνη για να φύγει. Μιλάμε τώρα, πού να πάρει πρωτάθλημα αυτή η ομάδα. Ωραία περιπέτεια. Road movie για ραπ και Τζόρνταν.